Ταιριάζουν οι εξελίξεις στο χώρο της υγείας για το νησί, καθώς εν μέσω διαμαρτυριών, ελλείψεων και αγωνίας, η μια κλινική μετά την άλλη σε νοσοκομεία του νησιού φαίνεται ότι βαδίζουν προς το λουκέτο. Τουλάχιστον απογοητευτική είναι η κατάσταση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, με την παιδιατρική αυτή τη φορά όχι να έχει σημάνει καμπανάκι κινδύνου, αλλά SOS με φόντο τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Ενδεικτικό της κατάστασης μάλιστα είναι το γεγονός ότι από χθες η κλινική λειτουργεί με εντέλεσθε από τη διοίκηση του νοσοκομείου και την υγειονομική περιφέρεια. Επανειλημμένως προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή τόσο με την ΗΠΕ όσο και με τη διοίκηση, αλλά δυστυχώς χτυπήσαμε κλειστές πόρτες. Η αλήθεια είναι πως πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι τον τρόπο που αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν να αδικήσουν τα νοσοκομεία της περιοχής μας. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον και όλοι μαζί καταστρέφουν το Βενιζέλιο. Πρακτικά με αυτόν τον τρόπο οι γιατροί καλούνται, όπως τόνισε ο πρόεδρος γιατρών του ΕΣΥ Ηρακλείου, να εργαστούν εκτός των προβλέψεων των εργασιακών τους υποχρεώσεων, καθώς οι ελλείψεις στην κλινική δεν επιτρέπουν να βγαίνουν κανονικά οι εφημερίες και οι βάρδιες. Ξαναγκάζουν λοιπόν τους γιατρούς σε υπερεργασία και βάζουν και σε κίνδυνο βέβαια και τους μικρούς ασθενείς, με δεδομένο ότι δεν είναι τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ένα συγκεκριμένο όριο εργασίας των γιατρών, όχι γιατί τους συμπαθεί, αλλά γιατί πιστεύει ότι πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι και σωματικά και πνευματικά και ψυχικά να είναι ξεκούραστοι και σε θέση να ανταποκριθούν στο πολύ δύσκολο έργο τους. Για συγκεκριμένη στρατηγική να μετατραπεί το Βενιζέλιο νοσοκομείο σε κέντρο υγείας, έκανε λόγο ο κύριος Καφετζάκης, με τους γιατρούς της κλινικής ήδη να έχουν ενημερώσει τον εισαγγελέα για τους κινδύνους που ελοχεύει μια τέτοια κατάσταση. Και από εδώ και πέρα, επισήμως, είναι γνωστό και στο κοινό και στην εισαγγελική αρχή και ο κάθε υπεύθυνος πρέπει να απολογηθεί και να εξηγήσει γιατί άφησε την παιδιατρική να είναι σε αυτό το επίπεδο. Από εδώ και πέρα ο εισαγγελέας πρέπει να επιμεληθεί ότι έγινε μια παρανομία υπό την έννοια ότι ζητάται υπέρβαση του χρόνου εργασίας. Αυτό. Τι θα γίνει θα το δούμε στη συνέχεια. Από τους 9 γιατρούς της κλινικής ήδη έχουν μείνει 6. Πρόβλεψη υπάρχει για πρόσληψη μόνο ενός, την ώρα που το δρόμο της αποχώρησης φαίνεται ότι παίρνουν υπό την πίεση αυτή και άλλοι γιατροί. Φεύγουν 3 και βγαίνει 1, είναι σαφής υποβάθμιση χωρίς άλλη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να αποδείξει κάτι, ούτε να έχει αντιπολιτευτική διάθεση για να αποδείξει το αυτονόητο. Για μια γενικευμένα προβληματική και επικίνδυνη κατάσταση, έκανε λόγο ο πρόεδρος των γιατρών του ΕΣΥ, που τόνισε ότι μετά την παιδιατρική και το ακτινολογικό του Βενιζελίου εμφανίζει τις ίδιες δυσκολίες, χωρίς κανείς να μπορεί να γνωρίζει αυτό το ντόμινο τι συνέπειες θα επιφέρει για τη δημόσια υγεία. Όλες οι κλινικές λειτουργούν στο κόκκινο αυτή τη στιγμή, ιδίως στο Βενιζέλιο, όπως και σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία. Λειτουργούν στο κόκκινο. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνάδελφος δεν μπορεί να αρρωστήσει. Τεράστιο πρόβλημα θα έχει και το ακτινολογικό τμήμα του Βενιζελίου πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε προειδοποίηση, έχουμε ενημερώσει και περιμένουμε δράσεις από την πλευρά της ΗΠΕ και της διοίκησης, χωρίς όμως να έχουμε και σοβαρές ελπίδες.